Ένα πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών ηλιοτριβίων της πυρόπληκτης περιοχής της Ηλίας έρχεται να καλυφθεί με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος κρατικών ενισχύσεων για πυρόπληκτες επιχειρήσεις επεξεργασίας ηλιοκάρπου μέσω της πλατφόρμας My Business Support. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 10 Αυγούστου με είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα My Business Support με την χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TaxisNet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Όσο τα ηλιοτριβία της περιοχής, των περιοχών κυρίως, των πυρόπληκτων περιοχών, ότι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους για την ενίσχυση που επλήγησαν κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών που είχαμε το καλοκαίρι του 2021. Μια πρόταση, την οποία από την πρώτη στιγμή μας ζητήθηκε από τα ηλιοτριβία, τη μεταφέραμε στα συναρμόδια Υπουργεία και με την ευκαιρία που είχαμε στο τελευταίο συνέδριο που έγινε στην Αρχαία Ολυμπία, κυρίως με τον κύριο Τριαντόπουλο, το ξαναθέσαμε αυτό το θέμα και βγήκε έτσι απόφαση ώστε το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης να μπορέσει να ανοίξει αυτή την πλατφόρμα που θα είναι μέχρι και τις 10 Αυγούστου για να μπορέσουν τα ηλιοτριβία της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή που έχουν καταγραφεί ως πυρόπληκτες περιοχές, να καταθέσουν αυτές τις αιτήσεις που θα είναι κυρίως για τις μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάχθηκαν από τις πυρκαγιές που επλήγησαν σε αυτό το καταστροφικό καλοκαίρι. Βέβαια, θα είναι ηλιοτριβία και από όλη τη χώρα και μάλιστα οι ημερομηνίες που έχουν δοθεί ώστε να γνωρίζουν τα ηλιοτριβία είναι αυτή που έπαθαν ζημιά στις 3 Αυγούστου του 2021, 6 Αυγούστου του 2021, 26 έως 31 Ιουλίου το 2021 και στις 27 Ιουλίου του 2021. Για την συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρως των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ανεξάρτητη αρχή θα αποτυπώνει στην πλατφόρμα πληροφορίες που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης, υπεραιτέρω λεπτομέρειες για τη μορφή της ενίσχυσης, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, η προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε άλλο ζήτημα θα καθοριστούν με απόφαση που θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων.